Άλλο ένα φιλικό προετοιμασίας έδωσε χθες η Νίκη Βόλου στα Χάνια Πηλίου. Αντιμετώπισε τον Εθνικό Άχνας. Το μάτς ολοκληρώθηκε ισόπαλο με σκορ 2-2, δίνοντας μια πρώτη τάξεως ευκαιρία στον Ολλανδό προπονητή των Κιανολεύκων να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα. Εν ώψη της συνέχειας, μην ξεχνάμε πως σε ένα μήνα η Νίκη Βόλου θα ρηχτεί στη μάχη του πρωταθλήματος στη Super League. Για άλλο ένα φιλικό μάτς, αρκετοί φίλοι της Νίκης έδωσαν το παρόν για να δουν από κοντά την αγαπημένη τους ομάδα. Η Νίκη ήταν καλή στο πρώτο μέρος. Ο Τζιόρα στο 7ο λεπτό άνοιξε το σκορ με εύστοχο χτύπημα πέναλτι. Στην επανάληψη, ο Χατζηβασίλης ισοφάρισε για την κυπριακή ομάδα σε 1-1. Η ομάδα του Φλούτ όμως και πάλι με τον Χριστό Τζιόρα πήρε εκ νέου το προβάδισμα στο 54ο λεπτό. Με το τελικό 2-2 να διαμορφώνει ο Ταλ στο 72ο λεπτό για τον Εθνικό. Ενδιαφέρον στο μεταξύ παρουσιάζει ραδιοφωνική συνέντευξη του Προέδρου και Μεγαλομετόχου της ΠΑΕ, Ανδρέα Πάτσι, ο οποίος αναφέρθηκε στη νέα ομάδα που χτίζεται, λέγοντας πως είναι λογικό να υπάρχει μια νομιογένεια και μια ταξία. Όμως από παιχνίδι σε παιχνίδι ήδη βλέπουμε πως υπάρχει βελτίωση και το περιθώριο βελτίωσης είναι ακόμη μεγάλο. Ερωτηθείς για τις μεταγραφές των ξένων, ο κύριος Πάτσης δήλωσε πως πρόκειται να έρθουν βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις και οι περιπτώσεις τους εξετάζονται ξονυχιστικά. Κινούμαστε για την απόκτηση ενός αμυντικού χαφ, ενώ για τον δεύτερο θα εισηγηθεί ο προπονητής σε ποια θέση θα αγωνίζεται.